got me feeling, you got me feeling alright. Whenever I'm around you, baby, you make me feel so alive. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Δέσποινα Λουλού. Καλησπέρα, Θάνος Μαρονίτης στο μικρόφωνο. Στην εκπομπή Alter Ego. Παρασκευή σήμερα. 19 και 3 λεπτά. 3 λεπτά δηλαδή μετά τις 7. Εντάξει, το είπα λίγο περίεργα. Δεν πειράζει, εντάξει, βγάλαμε νόημα. Εντάξει, το καταλάβουμε. Και φυσικά, 3 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, επιτέλους, έτσι. Επιτέλους, ναι, το περιμέναμε πώς και πώς, πιστεύω. Όλοι. Κοίταξε, ξεκούραση. Σίγουρα θα έχει. Διασκέδαση πολύ. Για όσους έχουν κουράγιο, γιατί μην ξεχνάμε το εορταστικό έχει εξουδενώσει πάρα πολλούς ανθρώπους που εργάζονται. Αυτοί δουλεύουν, τι πειράζει. Εμείς όμως έχουμε την ευκαιρία, θα βγούμε, θα ξεφαντώσουμε. Δεν βγεις εσύ, θα βγεις. Ναι. Αυτό ακριβώς, εντάξει. Για τους υπόλοιπους, λέω, ρε παιδί μου. Οι υπόλοιποι την άλλη εβδομάδα, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Next time. Και ξέρεις, θέλω να μου πεις, μια που έρχονται και Χριστούγεννα. Τι θα σου πω. Την προηγούμενη εβδομάδα μου είχες πει, ξέρεις, κάτι ωραία. Τι ήταν εκείνα, πώς τα λέγαμε. Τα έθιμα. Τα έθιμα, ναι. Σου άρεσαν πολύ. Ναι, μ' άρεσαν. Τι σου άρεσε περισσότερο, τι σου έγινε εντύπωση. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό με την παντόφλα. Αυτό με την παντόφλα. Ναι. Με την αυτό κάτι υποδηλώνει, να ξέρεις. Με την παντόφλα. Ναι. Ή την τρως πολύ. Δεν ξέρω. Αυτά είναι για αλλού. Κοίταξε, αυτά τα έθιμα μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσουν αυτά τα έθιμα. Θα ήθελα, αν έχεις να μου πεις. Έχει σίγουρα, πιστεύω. Πάλι διάβαστος ήρθες. Πάντα είμαι διάβαστος. Τι είναι αυτό το πράγμα μαζί σου. Από μικρός είμαι διάβαστος για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Α, μάλιστα. Κάτι είχα καταλάβει, αλλά έλεγα μήπως το έκανες εδώ πέρα επίτηδες. Όχι, όχι, και η μητέρα μου το είχε καταλάβει, το ήξερε. Α. Ναι, είναι παλιό αυτό, το ξέρει και η ίδια. Δεν μου το είπαν εμένα όμως, να προετοιμάσω. Δεν ξέρω. Τι είναι. Λοιπόν, έχω έθιμα. Ήσουν πολύ καλός. Και αυτά τα έθιμα που έχω κιόλας είναι και από. Εξωτερικό φυσικά, δεν μιλάμε για Ελλάδα, γιατί τα πιο παράξενα τα έχει το εξωτερικό κυρίως. Π.χ. τώρα θα σου πω για Ουκρανία. Μάντεψε. Για πες. Έτσι, κάνε έτσι μια μαντεψιά για Ουκρανία. Όπως έκανες και την προηγούμενη φορά. Είχαμε σκουπόξυλα, είχαμε παντόφλες, είχαμε. Έλα, θυμίσω. Τι άλλο, κάτι περίεργα με έχεις πει. Στην Ισπανία, έτσι. Oh, κάτι, κάτι με κόκκινα εσόρουχα που τρέχαν στους δρόμους. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Άμα τα συνδυάσω αυτά εντωμεταξύ, πιστεύω ότι θα βγει κάτι τρελό. Καλά, τρελά είναι έτσι κι αλλιώς. Σήμερα πιστεύω θα μου έχει. Ναι. Shocking θα είναι. Shocking. Ναι, πάλι θα είναι κάτι γιατί τέτοιο. Γιατί το πιστεύει αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι φυσιολογικοί που κάνουν τα έθιμά του. Όχι, δεν είπα αυτό. Απλά ρε παιδί μου, μετά το ισπανικό εκείνο το τρελό, είμαι σε τέτοιο mood. Α, μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν. Έχω να σου πω για την Ουκρανία, έτσι. Θα το ξεκινήσουμε. Για πες. Από την Ουκρανία. Θα σε πάω εκεί, στη μαγευτική και υπέροχη Ουκρανία. Μαγευτική, πώς την είπες, και υπέροχη. Ναι. Έχει πάει, έχει πάει. Αυτό με τρελαίνει μέσα στους δημοσιογράφους. Πηγαίνω συχνά στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Μετά θα σε πάω και κάπου αλλού. Τέλος πάντων, μετά όχι, θα τα πούμε αυτά. Ας πούμε την Ουκρανία να καταλάβω. Λοιπόν, θα πάμε ξανά λίγο στα έθιμα, γιατί μην ξεφύγουμε. Λοιπόν. Καταρχήν στην Ουκρανία έχουν κάτι ασυνήθιστο. Δεν είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Έχω και δηλαδή. Ναι. Και αυτό είναι shocking τώρα, θα σου πω. Για πες. Έχουν ένα ασυνήθιστο στολίδι, Θάνο. Στολίδι. Στολίδι το... μέσα σε εισαγωγικά δηλαδή. Ναι. Στολίδι δεν είναι ακριβώς στολίδι. Δεν είναι τα κλασικά έτσι. Δεν είναι για το δέντρο δηλαδή. Για το δέντρο είναι. Α, με μπέρδεψε τώρα. Είναι λίγο περίεργο. Κάτσε ρε, εμείς βάζουμε. Πώς λέμε, λάμπες, ξέρω εγώ. Λαμπάκια, ναι, ναι. Βάζουμε μπαλίτσες χριστουγεννιάτικες. Ωραία, αυτοί τι βάζουν. Αστεράκια. Αυτοί δεν βάζουν αυτά τα πράγματα. Αλλά. Αντιθέτως, βάζουν μια ψεύτικη αράχνη. Όχι. Για πες. Έτσι. Με τον ιστό της, όπου βρίσκονται κρυμμένα στο δέντρο. Οι αράχνες αυτές βρίσκονται κρυμμένες μέσα στο δέντρο. Δεν τις βρίσκεις εύκολα. Και αυτό θα σου εξηγήσω αμέσως το γιατί. Για πες. Είναι παρανοϊκοί άνθρωποι, έτσι. Είναι παρανοϊκοί. Άκουσε λιγάκι, έχει νόημα αυτό που θα σου έχει πω νόημα. Τώρα. Όποιος βρει την αράχνη, ναι.
ψάχνει λίγο εκεί τον ιστό, ρε παιδί μου, έτσι, να ξεμπλέξει λίγο τον ιστό μέσα τον στο ιστό. Δέντρο. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί που το ξεμπλέκει, τώρα εγώ δεν θα το έκανα αυτό γιατί σχένομαι πάρα πολύ. Εντάξει, ψεύτικη δεν είναι όμως ψεύτικη. Μπορεί να είναι ψεύτικη, αλλά εγώ μόνο με την ιδέα, με την ιδέα ναι. ότι είναι ιστό αράχνη αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό για παράδειγμα, δηλαδή, σαν μάλλον τη γριά το φαντάζομαι εγώ τώρα, εγώ να τη πιοχάλι ξέρω εγώ. Ναι, 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 ναι. Κάπως έτσι. Ναι, πολύ καλά το παρομοίωσε. Να θες να πιάσει την αράχνη δηλαδή. Άμα βρει την αράχνη, θα είσαι ο πιο τυχερό χρονιά. Έτσι πάει αυτό το έθιμο. Με την αράχνη. Με την αράχνη. Και ξέρεις από που ξεκίνησε. Διαπές. Έχουν μια παράδοση αυτή, παιδί μου. Λέει ότι κάποτε μια φτωχή χείρα ναι. δεν είχε τα χρήματα για να στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Είπε, ξέρω εγώ, θα βάλω αράχνες. Ένα πρωινό, πιο... ένα πρωινό ξύπνησε. Δεν ήξερα κανένα τέτοιο. Ναι, ναι, ξύπνησε ένα πρωινό. Ναι. έτσι. Είχε μια διάθεση έτσι τρελή και είπε. Τρελή τα σίγουρα. Δεν παίρνω αυτή την αράχνη να την βάλω στο δέντρο μου. να μου την βάλει τον ιστό της γύρω-γύρω. Αυτή η τύπησα τέλος πάντων που έβαλε ρε παιδί μου όπως λες και σε ένα πρωινό που σκούθηκε και έβαλε τις αράχνες για παράδειγμα θα μάλλον δεν σκούθηκε αυτή δεν ξέρω, ήταν λίγο βρωμιάρα δεν για να έχει τόσο αράχνη δική μέσα απλά σκέφτομαι ότι θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει πάντως παρέα με την άλλη την ανήπαντρη. Συνδυάζονται όλα αυτά. Ναι, ναι, αυτά συνδυάζονται ναι. όλα με κάποιο τρόπο. Φαντάζομαι ότι η Κίνα η ανήπαντρη θα είναι και αυτή η βρωμιάρα λίγο. Όχι, όχι. Η ανήπαντρη θα είναι πιο καθαρή γιατί θέλει να δείξει ένα πρόσωπο στην κοινωνία, να βρει κάποιον. Αυτό θα το κάνει μπροστά όταν θα φέρνει κάποιον στο σπίτι. Να σου πω, αυτή η τύπησα ήταν και ανήπαντρη σίγουρα. Πρέπει... Σίγουρα θα. Χείρασε, είπα. Χείρα ήταν. Χείρα, άρα παντρεμένη ήταν. Άρα τον έφαγε τον ναι, δικό ναι, τη. Ναι, 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 τον έφαγε. Τον έφαγε. Τον έφαγε και αράχνη. Πώ ξέρει τώρα, ναι. Λοιπόν. Αυτά στην Ουκρανία. Αυτά στην Ουκρανία. Και ξέρεις, με βάζει σε πολύ, σε πολύ μεγάλη σκέψη αυτό το να, πράγμα. Να το κάνεις και εσύ αυτό, να το φας το δικό σου. όχι, όχι. Σκέφτομαι ότι μπορεί και στο μέλλον να βάλουν και κατσαρίδες. Παναγία μου. κοίταξε, αυτό θα μπορούσε να είναι ωραίο στην Κίνα. δηλαδή τις κρεμάς. Τις τρώνε και ναι, ναι, αυτό, τις κρεμάς ρε παιδί μου, μετά περνάς, τρως ένα σνακ. Εντάξει, το κάνουμε λίγο ιδία τώρα. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, και εμείς θυμάμαι έχουμε βάλει μπισκοτάκια να κρέμονται. Την είχε δει και αυτή στο βίντεο που έτρωγε σε. Το είδα, ναι, το είδα, το είδα και αυτό. Ναι, κατσαρίδες και αράχνες, αγάπη μου, γλυκιά μου. Ναι, έχει και τραγούδι, ξέρεις. Δεν θέλω να το σχολιάσω, εντάξει. Εντάξει, θα στο δείξω μια άλλη φορά. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα το έθιμο. Φεύγουμε από Ουκρανία και θα σε πάω κάπου αλλού. Έτσι, σε κάτι πολύ φυσιολογικό τώρα θα σε πάω. Θα σε πάω στην Ουαλία. Καταρχάς, φυσιολογικό δεν μου έχει πει ούτε ένα. Κανένα όμως. Τι περιμένεις να σου πω τα φυσιολογικά. Είναι βαρετό να σου λέω φυσιολογικά. Ωραία, πράγματα. Περίμενε. Με πας Ουαλία. Έχουμε πει τι είπαμε για αράχνες. Ναι, ναι. Μάντεψε στην Ουαλία τι μπορεί να έχουν. Έχουν ένα ξεχωριστό πρωταγωνιστή. Θα σου δώσω αυτό το στοιχείο. Εξωτικό, δηλαδή τι φάση. Όχι. Καμία σχέση. Ζώο είναι πάλι. Κάποιο... Όχι, το πάνε λίγο σε στυλ Halloween αυτό το πράγμα. Μάντεψε λίγο τι κάνουν. Ζωντανή νεκρή, ξέρω εγώ. Τι... Όχι, όχι. Παίρνουν ένα σεντόνι ναι. λευκό, το βάζει κάποιος ένας τρελός πάνω του. Ναι. Το σεντόνι. Τρελός του είναι σίγουρα. Τρελός αυτή, ναι. σίγουρα. Και... και όχι τίποτα άλλο, αλλά κρατάει στο χέρι του ένα μακρύ ξύλινο κοντάρι ναι. με το στολισμένο κρανίο ενός αλόγου. Οπα, 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 οπα. Κρατάει ένα... Δεν είναι αληθινό το κρανίο του αλόγου, εντάξει, το είδα σε φωτογραφία, ναι, α, δεν ήταν, ήταν πλαστικό κάπως. Τώρα ηρέμησα λίγο, μου φαίνεται πιο νορμαλικό. Το ελπίζω, εγώ έτσι, μου φαίνεται πολύ νορμαλικό. Έτσι κατάλαβα. Στο χωριό μου βγαίνουμε το βράδυ εκεί με κάτι, ξέρω εγώ, μαγκούρες, έχουμε πάνω κάτι κρανία από πρόβατα, ξέρω, τώρα τι μου λες. Με τρομάζεις λίγο, να το ξέρεις με αυτά έθιμα. Τι να σου πω τώρα, εγώ ότι... Βλέπω κιόλας σε ρεπορτάζ που κάνω αυτή τη στιγμή και ψάχνω πολύ. Στην Ουαλία δηλαδή, κάτσε αυτό το κάνουν τα Χριστούγεννα τώρα αυτή. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω γιατί. Αυτό τώρα το κάνουν μαζί με 5-6 ακόμη φυσιολογικούς ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν βόλτες στους δρόμους και τραγουδάνε, κρατώντας έτσι το χέρι τους αυτό το κρανίο του αλόγου. Ναι. Και κάνουν βόλτες και στα σπίτια και σε όποιον τυχερό. Ναι. Έτσι, γιατί θεωρείται μεγάλη τύχη να περάσουν μεγάλη αυτοί οι φυσιολογικοί ναι, γιατί... άνθρωποι. Η αλήθεια είναι και εγώ πως το σκέφτομαι, θα σου πάει πολύ στραφή η μέρα, μα δεις στον άλλο με το λευκό σεντόνι, τη μαγκούρα και το κρανίο του αλόγου. Εννοείται αυτό, εννοείται, γιατί εντάξει. Εγώ τελευταία φορά που είδα. Ναι, έχεις δει, ρε. Έχω δει, ναι, ναι, έχω δει, δει. Ναι, 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 έχω δει, εννοείται. Πού το είδες αυτό στην Ελλάδα. Δεν μπορώ, ναι, στην Ελλάδα, ναι, ναι, τα αντιγράφουμε κάποια έθιμα, το έχω δει, βεβαίως, ήταν με μια μαγκούρα, με ένα άλογο. Μάλιστα, λοιπόν, άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Αυτή η παρέα κάνει κατοίκον επισκέψεις, έτσι, ελπίζοντας να έχει και κάποιο κέρασμα. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ φυσιολογικοί άνθρωποι και θέλουν και κέρασμα μαζί με αυτό. Σαν το σου είπα, σαν ναι, Halloween ναι, ναι. το κάνουν δηλαδή, αυτό το πράγμα. Trick or treat, ξέρεις. Yeah, yeah, oh, yeah. Αδίγουν, ναι. Πες μας κι άλλα. Δεν ξέρω άλλα. Αυτό το έθιμο σ' άρεσε?
Καλό ήταν, εντάξει. Κατόφελε δηλαδή. Έτσι, όχι, όχι, αυτό δεν μ' άρεσε. Λέω με τρομάζει λίγο η όλη ιδέα. Δηλαδή να δω τώρα βραδιάτικα, ξέρω εγώ, Χριστούγεννα, χαρμόσυνη ημέρα, ξέρει λίγο τώρα. Και να δω τώρα τον Άγνωνα έτσι με το λευκό σεντόνι. Το λευκό σεντόνι κιόλα, όχι τίποτα άλλο. Δεν μ' άρεσε, όχι, δεν μ' άρεσε. Προτιμώ το άλλο με τι αράχνε. Έχει πιο γούστο, ναι. Και εγώ, και εγώ, εντάξει. Άμα θα πάμε και κατσαριδούλα κάποια στιγμή πάνω. Έχει πολύ σημασία. Με την κατσαριδούλα. Δεν ξέρει γιατί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα στην αγαπημένη μου χώρα που την έχω μεγάλη αγάπη. Ποια? Την Ιταλία. Δεν το σχολιάζω γιατί θυμάμαι κάτι, αλλά δεν το σχολιάζω. Για την Ιταλία. Κακεντρέχει. Δεν το πούμε στον αέρα αυτό. Κακεντρέχει, άνθρωπο. Δηλαδή, πε το να τώρα. Τέλος πάντων. Θέλω να πω. Όχι. Λοιπόν, επιστρέφω στην αγαπημένη Ιταλία, πολλά φιλάκια. Μπάτσι μπάτσι. Στη Ρώμη, θυμάμαι. Ρώμη δεν πήγε. Ναι, στη Ρώμη. Στη φανταστική Ρώμη. Λοιπόν, εκεί έχω πάει πραγματικά, έτσι να το πούμε. Το θυμάμαι και εγώ αυτό. Λοιπόν, κρύβε λόγια. Και τέλος πάντων, να σου πω για την Ιταλία τι κάνουν. Παρόλο που τους αγαπάω πάρα πολύ, κάνουν κάτι περίεργο τώρα κι αυτοί. Αυτοί σε κάποιες περιοχές βέβαια της Ιταλίας, όχι παντού. Τα δώρα τα φέρνει η Μπεφάνα. Οπαπα, η Μπεφάνα. Η Μπεφάνα. Τι είναι η Μπεφάνα? Κοίταξε, όπως μου το λες Μπεφάνα, φαντάζομαι τώρα δηλαδή μια μορφή με σεντόνια μαύρα εκεί, ξέρω εγώ, νεκροκεφαλές. Όχι τώρα, εντάξει, όλο δεν βγήκε τέτοιο, θα λέμε. Δεν ξέρω, με τρόμαξε. Όχι, καμία σχέση με αυτό. Όχι, όχι, καμία σχέση. Αυτή είναι μια καλή, αλλά πολύ άσχημη μάγισσα. Μάγισσα. Ναι, μάγισσα. Άσχημη. Κάτσε, γιατί έχουμε μπερδευτεί για Χριστούγεννα, λέμε σίγουρα. Μου έχει μπερδεύσει πάρα πολύ, δεν σπουδά. Για Χριστούγεννα, είναι στάνταρ. Το επιβεβαιώνει, παιδιά. Δεν βλέπετε εδώ πέρα, αλλά το επιβεβαιώνει γενικότερα. Ρωτάει, είναι έτσι, λέει ψέματα. Αυτή με τρολάρει, δεν ξέρει. Πώ είπα, Μπεφάνα. Και είναι μια καλή, αλλά άσχημη. Ναι. Άσχημη, μάγισσα. Μάγισσα κιόλα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Άρα τη φαντάζομαι ξέρω, με το σκουπόξελο εκεί πετάει, κάνει τη φάση. Όχι, όχι, όχι. Α, δε, αλλά ναι, στα καλά τα παιδιά που δεν ξέρω τώρα εσύ αν θα είσαι μέσα σε αυτά. Είμαι. Αν θα είσαι μέσα στα καλά τα παιδιά και τα φρόνημα, θα σου δώσει δώρα, γλυκά και φρούτα. Ναι. Ενώ αν είσαι πολύ άτακτο, άστο. Εκεί πέρα σου δίνει κάρβουνο και σκόρδα. Κάρβουνο και σκόρδα. Ναι, ναι, ναι. Κάρβουνο και σκόρδα. Δεν νομίζω να θέλει να είσαι άτακτο. Έχω και μια πληροφορία μου έρχεται εδώ πέρα την ηχολήτρια. Υπάρχει, λέει, τραγούδι για την Μπεφάνα. Δεν το έχουμε όμως. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει τραγούδι, δηλαδή υπάρχει τραγούδι για την Μπεφάνα. Σου είπα, παιδί μου, δεν σου λέω ότι να είναι. Σου λέω πράγματα τα οποία είναι πολύ έτσι. Έχουν μεγάλο ρεζουμέ στην όλη υπόθεση. Και αν είμαι κακό παιδί, είπες σκόρδα και κάρβουνο. Σκόρδα και κάρβουνο. Δεν ξέρω αν σου αρέσει. Ο συνδυασμό, τι τρώγεται αυτό, σκόρδα και κάρβουνο. Μπορεί να σε βάλει να το φας, και εγώ. Και μπορεί να σε βάλει να κάτσει στα σκόρδα και στο κάρβουνο. Κάπου έχουμε χαθεί λίγο, πιστεύω. Αυτή τη μάγισσα δεν ξέρω αν θα την ήθελε και πολύ. Γιατί δεν σε κόβει για πολύ φρόνιμο, παιδί. Είμαι φρόνιμος. Αλλά η Μπεφάνα τώρα με τα σκόρδα και τα κάρβουνα δεν μ' άρεσε. Για να τη φοβάσει τόσο πολύ, για άτακτο. Okay, εγώ ξέρω κάτι με αυτά που μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Προτιμώ αυτό στην Ισπανία τελικά. Άσου. Σ' αρέσει η Ισπανία, θα ήθελε να είσαι στην Ισπανία. Όχι, μ' αρέσει το σκηνικό που είπε. Να τρέχω γιατί στην εγώ, Ισπανία έτσι... δεν ξέρω αν το θυμούνται όσοι μα ακούγανε την προηγούμενη φορά. Θέλω να το πω πολύ, μ' άρεσε. Εκείνο με τα κόκκινε σόρια αφού μου άρεσε πάρα πολύ και δεν άρεσε μόνο σε εμά. Άρεσε και σε πολλού γενικότερα. Που βάλουν τα κόκκινα τα ισόρουχα και βγαίνουν και τρέχουν για να του φέρει καλή τύχη. Και να φανταστώ ότι υπάρχει ο αντίστοιχο καρβέλα. Ξέρω που έχει γράψει το. Μου χάλε τα κόκκινα τα ισόρουχα. Το έκαψε. Καρδέλα. Λοιπόν, επιστρέφω στην Ιταλία και θέλω να πω ότι επιστρέφω στην Ιταλία. Επέστρεψε, εντάξει. Επιστρέφω στην Μπεφάνα. Σου άρεσε. Όχι. Τι σου άρεσε περισσότερο από τα σημερινά που σου είπα. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με το κρανίο αλόγου έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Αυτό δεν ξέρω γιατί σου άρεσε. Τρομάζω λιγάκι. Με τρομάζει, ρε παιδί μου, λίγο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι normal γιατί όλα αυτά βασικά που μου είπε δεν είναι λογικά. Αλλά εντάξει, θα το δεχόμουν για πλάκα μεταξύ έστω και σοβαρού να δω τον Άουν έτσι. Αλλά το ξέρω έτσι, τώρα με το δω ξαφνικά. Δεν θα σου αρέσει πολύ. Όχι, όχι, με τρομάζουν αυτά. Μα γιατί, δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για χριστουγεννιάτικα, έθιμα να σε πάω και τώρα έτσι Χριστούγεννα. Ο κόσμος κάθεται έτσι, χουχουλιάζει. Γιατί κάποιοι σου είπα, κάποιοι δεν έχουν κουράγιο να βγουν οι άνθρωποι και κάποιες μοναχικές ψυχές υπάρχουν εκεί έξω που μας ακούν αυτή τη στιγμή και τώρα. Πολλές. Και κάθονται και στο σπίτι τους και τα Χριστούγεννα. Δεν θέλουν να βγουν. Ταινία. Τους αρέσει το καλύτερο πράγμα που έχουν να κάνουν. Εγώ το κάνω πολύ. Και μ' αρέσει κιόλα πολύ. Μέσα σε αυτό το έτσι το τζέρτζελο των Χριστουγέννων, μ' αρέσει και λιγάκι να κάθομαι και σπίτι. Λίγο κρασάκι, λίγο ταινιούλα, λίγο έτσι. Ναι. Popcorn. Ναι. Γιατί γελάς. Δεν ξέρω, δεν γιατί έχετε εξηγήσει. Ναι, είπες κρασί και ταινία. Τώρα εντάξει, κουρδευόμαστε μεταξύ μας. Τέλος πάντων, έχεις μια ταινία να με πεις.
Να σε πω. Α, ναι, κοίταξε. Να σου πω τώρα πάνω σε αυτό κάτι. Καταρχάς, έχουμε λάβει μήνυμα από τον Πειραιά, από τον καλό φίλο Μανώλη Χατζιαρσένη. Φιλάκια πολλά στο Μανώλη. Ο οποίος να πούμε ότι γράφει καλησπέρα από Πειραιά, μόνο ναι. ΠΑΟΚ. Α. Ναι, γιατί έχουμε και στον Πειραιά εννοείται ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, να το πούμε αυτό. Μπράβο, μπράβο. Και μια που είπες για το ΜΕΚΕΣΕ που με κορόντεψες λίγο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή μας ακούνε πανελλαδικά. Ναι. Πρέπει να το κόψω λίγο αυτό. Δεν ακούει τώρα. Εσύ όπως το βλέπεις. Εντάξει, δεν κόβεται εύκολα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, επιστρέψουμε στις ταινίες. Βεβαίως. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι ανυπομονεί ο κόσμος να ακούσει τις ταινίες. Ανυπομονεί. Έτσι, ναι. Πώς θα λες, μ' αρέσει. Εντάξει, ωραία. Για πάμε. Λοιπόν. Τι μου προτείνεις, δηλαδή. Ποια ταινία έτσι σου έρχεται όταν ακούς Χριστούγεννα και ταινία. Μόνο μία θυμάμαι στη ζωή μου, γιατί την έχω δει άπειρες φορές. Yeah. Το Home Alone. Το περίφημο μόνο σου. Μ' αρέσει σήμερα που έχεις το έτσι αγγλικό. Ναι, ναι, το στυλ αυτό. Το έχω γιατί να δώσω χαιρετίσματα, γιατί έλαβα μήνυμα. Θοδωρής Φιλίντατζης, Λονδίνο. UK, μας ακούει. Πολλά φιλάκια στο Λονδίνο. Α, νομίζω το Θοδωρή. Ευχαριστούμε, Θοδωρή, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Λοιπόν. Μόνο στο σπίτι Home Alone, λοιπόν. Πώς λέγονταν, ο Κέβιν, ξέρω εγώ, πώς λέγονταν, Κέβιν. Ο Κέβιν, νομίζω, ναι, Kevin. Ο Κέβιν, ναι, 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 ο 9χρονος Κέβιν, έτσι. Ο οποίος είναι τώρα 40, αλλά παίζει την Κέβιν, εντάξει, θα μεγαλώσει, αλλά... Λίγο έτσι να ρυπομονεί τον έβγαλαν. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι κακή επιρροή για το μέλλον, τώρα, ναι, τώρα, εμείς δεν θα το πούμε αυτό. Η οποία, νομίζω, είναι ταινία του 90. Ναι, 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 είναι το 90. Που ήμουνα μείον 2. Δεν υπήρχε καν, δηλαδή. Ούτε εγώ. Εγώ είμαι μείον 4. Εσύ μείον 4. Δηλαδή, φαντάζεσαι ότι αυτή η ταινία παίζει τα ακόμα σε καινούργια, δεν πειράζει. Εγώ κάθομαι και βλέπω από το 1 μέχρι το πόσο έχει, δεν ξέρω. 4, 5. Όχι, το έχουμε δει. 5. Η ηχολήπτρια μας λέει 5. Ευχαριστούμε, ηχολήπτρια. Λοιπόν. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ αυτή την ταινία, έχω να σου πω, γιατί είναι έθιμο αυτό. Ένα δικό μας έθιμο είναι αυτό. Για πες. Εντάξει, την ξέρουμε αυτή την ταινία. Νομίζω ότι αρέσει σε όλους τους ακροατές μας, οι οποίοι την προτιμούν πάντοτε. Αλλά υπάρχει και μια ακόμη εξίσου wow ταινία που εγώ, άμα δεν τη δω αυτή για Χριστούγεννα, δεν μπορώ. Μ' αρέσει τόσο πολύ. Τώρα εντάξει, χωρίς κιόλας να. Χωρίς παρεξήγηση, ναι. Δεν μιλάω για σένα, μιλάω για το Σκρούτζ. Τι λοιπόν, δεν κατάλαβα τώρα. Σκάτσε, εγώ. Αυτό τώρα πώς το συνδυάσεις. Χωρίς παρεξήγηση, ρε παιδί μου, να μην παρεξηγούμαστε. Χωρίς γιατί γελάει. Τι έχει κάνει σήμερα. Για να γελάει και χωρίς καταλαβαίνει. Δεν μου τα λέτε καλά σήμερα. Αυτό το Σκρούτζ τώρα γιατί το συνδυάσει μαζί μου, θα μου πει όλα αυτά καταρχά. Θα στα πω εκτός. Μάλιστα. Αλλά για να γελάει και χωρίς κάτι ξέρει. Λοιπόν. Εντάξει. Οκ. Ναι, ναι, ναι. Παρεξηγήθηκα, το ξέρει. Έλα, ρε, πλάξε κάνω. Λοιπόν. Εγώ μιλάω για το Σκρούτζ. Ο οποίος νομίζω σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Όχι, με αυτό που μου είπες, όχι. Τραλασσόμαι, γιατί να μ' αρέσει, δεν κατάλαβα. Σαν ταινία σου λέω. Σαν ταινία. Κάτσε, γιατί τώρα δεν θυμάμαι κιόλα ποια είναι. Σκρούτζ. Σκρούτζ Μακντάκ. Εκεί δεν είμαστε. Ναι, Εμπενίζερ, ρε. Τι Μακντάκ. Εμπενίζερ. Σκρούτζ, Εμπενίζερ. Το χάσα τώρα. Ο Τσιγκούνη. Ο Τσιγκούνη. Εκείνο ο Τσιγκούνη των Χριστουγέννων. Που τον επισκέφτηκαν τρία πνεύματα. Ναι, ναι, ναι. Ο Γερο Σκρούτζ. Λοιπόν, λοιπόν χωρίς πλάκα τώρα. Από τις καλύτερες ταινίες. Δεν είναι τέλειο. Παίζεται ακόμα. Και αυτή πρέπει να παίζεται. Και αυτή, και αυτή. Την έχω δει σε όλες τις εκδοχές της. Την έχω δει με άπειρους ηθοποιούς. Τώρα εντάξει, ο κόσμος όποια θέλει να δει, αλλά. Εντάξει, οκ. Εσύ ρε, με ποιον προτείνεις, δεν ξέρω. Τελευταία φορά ξέρεις ποια μ' άρεσε. Μία που ήταν με κινούμενα σχέδια και ήταν ο Jim Carrey, έπαιζε με τη φωνή του. Αλλά ήταν κινούμενο σχέδιο, αλλά ήταν τόσο καλό το κινούμενο σχέδιο αυτό. Ήταν 3D. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, αλλά θα το ανεβάσουμε στο official page μας, το οποίο να πούμε ότι. Να το επισκεφτεί και όλος ο κόσμος στο official page μας. Αυτή η χολύπτρια είναι τρομερή, έτσι. Daffy Duck, λοιπόν, λέγεται. Η χολύπτρια τα ξέρει όλα. Θα μας φάει τη δουλειά, το ξέρεις. Να τη βγάλουμε. Εμένα έχετε φάει. Θα φύγω μήπως. Τα έχετε κάνει με πάρα πολύ. Είσαι καλοδεχούμενο. Ευχαριστώ πολύ. Να σα αναμεθύσει. Να έρθω εγώ από εκεί στο μηχάνημα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πούμε και μια ακόμη πριν πάμε και σε. Γιατί έχουμε και ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο θα. Σε λιγάκι, περίμενε. Έχουμε, ναι, έχουμε σήμερα. Είναι εδώ το. Το ξενόφερτο. Το ξενόφερτο. Το χάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος πάντων, το πούμε αυτό μετά. Ναι, να το πούμε, γιατί κάναμε εγκάθαμε. Μην τα λες αυτά. Έλα τώρα, δεν το κατάλαβε κανείς. Λοιπόν, θα σου πω τώρα εγώ για ένα άλλο. Θυμάσαι το εκείνο τον Elf. Τον Buddy. Προβληματίζομαι πολύ.
Γιατί πέρασα από Χριστούγεννα και μετά θυμάμαι αυτά, αργά μου. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ο Μπάντι. Ο Μπάντι. Ήταν ένα μεγάλο. Ήταν ακόμη μωρό στο ορφανοτροφείο όταν είχε καταφέρει να χωθεί στο σάκο του Άγιου Βασίλη και να ταξιδέψει μαζί του μέχρι το Βορειοπόλο. Δεν το έχει δει, αλήθεια. Δεν θυμάμαι, ειλικρινά. Που ήταν ο πιο ψηλό από όλου στον Βόρειο Πόλο. Και μετά ο πατέρα του ήταν ένα επιχειρηματία τρομερό στη Νέα Υόρκη. Και πήγε μετά να τον ανακαλύψει και έβγαινε στη Νέα Υόρκη σαν ξωτικό. Όχι, όχι, δεν το ξέρει. Όχι, δεν το ξέρω. Αχ, απίστευτο. Το 2003 ταινία είναι αυτή. Είναι... Α, τώρα, και αυτή προχθές είναι, ξέρω. Είναι πριν από. Χριστουγεννιάτικες καινούργιες βγαίνουν καθόλου. Ε? Χριστουγεννιάτικες καινούργιες, άραγε βγαίνουν καθόλου. Εντάξει. Κοίταξε αυτές οι παλιές. Επειδή πουλάνε, ρε παιδί μου, αυτό το λέω. Αυτές, δεν ανανεώνονται, νομίζω. Νομίζω και εγώ που δεν ανανεώνονται. Κοίταξε, εγώ είμαι λίγο που μου αρέσουν περισσότερο οι παλιές. Οπότε δεν ψάχνω και πολύ τις καινούργιες, γιατί είναι λίγο βαρετές, λίγο έτσι. Πώς το λένε, vintage. Α, έχω να σου πω μία που είναι πολύ. Vintage, πάλι το είπες. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει πιάσει. Λοιπόν, my friend, άκουμε λιγάκι, που σήμερα μιλάς και το αγγλικό. Το Frozen είναι κάτι καινούριο. Νομίζω το 16 δεν ήταν, δεν είναι ταινία, το Frozen. Βεβαίως. Το 15. Το 15. Καινούρια, είδες. Τα ξέρει. Τα ξέρει, είπα, θα μας φάει τη δουλειά. Το 13 είναι, δεν τα ξέρει καλά. Άσχετη. Λοιπόν, και μια που είπες Frozen, να δώσω τα χαιρετισμάτα μου. Τι, όχι, δεν ξέρω κανένα. Όχι, το έχω ακουστάρει, παιδί μου. Απλά βρέθηκα σε ένα πάρτι κάποτε. Που ήταν Frozen. Ναι, το θεματικό, ρε παιδί μου. Να δώσω τα χαιρετισμάτα μου, λοιπόν, στην Όλια. Γεια σου, Όλια. Τώρα εντάξει, ρε παιδί μου, άσε τώρα. Τι, μην μου πειράζει. Φιλιά πολλά στην Όλια. Ξέρει τι είναι, ακούει, ξέρει, άσε. Εντάξει, Όλια. Λοιπόν, τι θα με πει άλλο. Το Frozen θες να σου το εξηγήσω. Όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν, είναι, άρεσε. Δεν θα σου αρέσει, πιστεύω. Και όλα, όχι, γιατί κατάλαβα ποιο είναι. Είναι άνθρωπο, παιδικό. Να ναι. Α, δεν μ' αρέσει αυτά. Όχι, όχι. Α, δεν σ' άρεσε. Όχι, όχι. Εντάξει, θα σε πάω κάπου αλλού. Έτσι, τι άλλο έχεις στο μυαλό σου. Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια υπάρχει. Χριστουγεννιάτικη έτσι, περιπέτεια. Έτσι, με κάνα φόνο. Τίποτα. Α, σου έχω φόνο. Α, ένα θρυλεράκι. Χριστούγεννα και φόνο είναι. Πουλάει πολύ. Ένα θρυλεράκι. A Christmas Horror Story. Αυτό είναι το 15, έχουν σου πει. Ναι, αυτό μου αρέσουν. Είναι πολύ καλό. Το είδα και όλο στο τρέλερ του. Είναι ιστορίες που λαμβάνουν χώρα την παραμονή των Χριστουγέννων, όπου μαθητές γυμνασίου έχουν να σου πω ότι ερευνούν μια ανθρωποκτονία κιόλας, έτσι. Που έγινε την προηγούμενη εορταστική περίοδο. Δεν είναι ό,τι να είναι. Και ένα ζευγάρι παρατηρεί ότι ο γιος τους φέρεται παράξενα μετά από το ταξίδι του στο δάσος για να κόψει το χριστουγεννιάτικο έλατο. Όπα, μισό. Ναι. Πήγανε ταξίδι. Ναι. Και ο γιος κόβει το χριστουγεννιάτικο έλατο. Ναι. Από το δάσος. Ναι. Τι σου φαίνεται περίεργο. Σαν τα έθιμα που λέγαμε, μου θυμίζει τώρα όλο αυτό. Ρε παιδί μου, ήθελε να κόψει ένα δέντρο. Okay. Του ήρθε εκείνη τη στιγμή, θέλω να κόψω ένα δέντρο, είπε σήμερα. Και τι συμβαίνει με αυτήν την οικογένεια. Λοιπόν, μια οικογένεια τότε καταδιώκεται από τον Κράμπους. Ο Κράμπους είναι ο δαίμονας των Χριστουγέννων. Μπαίνει εκεί το ρεζουμέ της υπόθεσης. Και εντωμεταξύ στο Βόρειο Πόλο, ο Άγιος Βασίλης σκοτώνει εξωτικά ζόμπι. Εξωτικά ζόμπι ο Άγιος Βασίλης. Εξωτικά, όχι εξωτικά. Πώς, α, εξωτικά. Δεν έχουμε πάει στην τροπικά μέρη. Εξωτικά, πώς, συγγνώμη, εξωτικά λοιπόν, τα σκοτώνει ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης. Με στεναχωρείς πολύ. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, όμως νομίζω ότι πρέπει να το δει. Όσοι βλέπουν. Είναι μια, είναι μια οικογενειακή ταινία, να πούμε, με τα παιδάκια. Ακατάλληλο για ανηλίκους. Γιατί μπορεί να κάτσει ο παπάς και η μαμά με τα παιδάκια τους, να δουν τον Άγιο Βασίλη να σκοτώνει λοιπόν τα εξωτικά. Τα μια πολύ συνηθισμένη εικόνα. Να χτυπάει την πόρτα ταυτόχρονα ο άλλος με τη μαγκούρα, ναι, με το λευκό συντόνι και το κρανίο του αλόγου, να το πούμε αυτό. Να, στον κάτω όροφο να υπάρχει Μοντάνα, Φοντάνα, πώς την είπες. Φοντάνα, Μοντάνα. Πώς την είπες. Φοντάνα, αντιτρέπει. Τι αυτή, ναι, αυτή. Η οποία είναι η Μάγισσα, ξέρω εγώ, με τα κάρβουνα και τα τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Οι άλλοι πετάνε τις παντόφλες. Το φαντάζεσαι το σημαντικό. Οι άλλοι τρέχουν με τα ισόρουχα τα κόκκινα έξω. Στο δάσο. Σε μια πολυκατοικία, φαντάζεσαι τώρα τον Νορβηγό, τον Ουαλό, τον Ουκρανό, τον Ισπανό και αυτή την ταινία να πραγματοποιήσει. Και στο τέλος κόβονται όλοι και σκοτώνονται μεταξύ τους. Και πολύ αίμα τρέχει. Και πολύ αίμα τρέχει. Εντάξει, το σταματάω. Το σταματάω γιατί εντάξει, δεν γίνεται πολύ καλό. Λοιπόν, πες μου μια ακόμη ταινία πριν να πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Έλα, σίγουρα θα ξέρεις μια η οποία είναι πολύ διάσημη. Ταινία. Χριστουγεννιάτικη τώρα. Χριστουγεννιάτικη τώρα. Α, περίμενε. Το. Ποιος Έλληνα. Όχι. Ποιος ηθοποιός θα έχει μελινίδα. Πολύ γνωστό, τώρα κόλλησα. Τι θα πει, lifestyle. Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω ταινία. Κόλλησα. Τι κουτσομπολιό, παιδιά. Δεν το είχαμε αυτό. Που έχει παίξει στο Catch Me If You Can.
αυτή με έφυγε. Oh my god, πάλι αγγλικά εδώ, εκεί το πηγαίνει. Έλα, περίμενε. Λοιπόν, περίμενε. Tom Hanks, έλα, μου ήρθε η έμπνευση. Πολικό Express. Α, εκεί το πήγε. Εκεί το πήγε στο αγαπημένο Πολικό Express. Ξέρεις πόσο μ' αρέσει. Μ' αρέσει και με ένα ωραίο. Πω. Είναι απίστευτο. Και είναι πιστή εικονογράφηση του παιδικού βιβλίου του Chris Van Olsberg. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά δεν πειράζει. Okay, θα το διαβάσω κάποτε, εντάξει, να το διαπιστώσω αυτό. Ναι, με χρησιμοποιήσει αληθινών ηθοποιών, όπως είπε ο Tom Hanks. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέμε. Εντάξει, είναι, όχι, είναι τρομερό πέρα την πλάκα. Και έχει να το... απίστευτη ψηφιακή επεξεργασία για μένα. Ναι, προσωπικά. Όντως. Τι ώρα είναι. Λοιπόν, εντάξει, πέρα... έχουμε λίγο ακόμη. Έχουμε. Μας αφήνετε. Εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω κάτι ακόμη. Το οποίο είναι creepy κι αυτό. Είναι λίγο shocking. Και νομίζω ότι το θυμάσαι, είχε γίνει πολύ έτσι τότε, εκείνη την εποχή. Για παρόλο που δεν ζούσα, τα Gremlins. Εσύ το θυμάσαι αυτό δηλαδή? Αφού την έχω δει, την αγαπάω, την ταινία τότε την έβλεπα πολύ. Περίμενε, αρκετά παλιά ταινία. Αρκετά παλιά. Νομίζω υπήρχε και σε κουκλάκια, δεν θυμάσαι? Ναι. Σε κουκλάκια. Εγώ είχα, ξέρεις πόσα, έκαναν και θόρυβο κιόλας. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, πολύ, πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με τις ταινίες. Επιστρέφουμε δυναμικά και πάλι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στις ταινίες. Είχαμε μείνει στις ταινίες, έχεις να μου πεις. Έχω να σου πω λίγες ακόμη. Δεν θα καθυστερήσω πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Grinch. Εκείνο το πράσινο. Πάλι δεν ξέρω. Είναι Grinch. Όπου τον παίζει ο Jim Carrey. Jim Carrey, κάτσε τη μάσκα. Όχι. Όχι, μόνο. Εντάξει, τα μπέρδεψα. Δεν τα ξέρω. Δεν το έχει δει, αλήθεια το αυτό. Που είναι ένα πολύ πράσινο τριχωτό πλάσμα. Δεν είναι πολύ όμορφο. Δεν το έχω δει, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Εντάξει, οκ. Είναι πολύ καλό, είναι ωραίο. Είναι. Άκαρδο. Άκαρδο. Πού να τα λες. Είναι μεταλλαγμένο. Μεταλλαγμένο, τι έχει φάει, ναι. Ναι. Κάτι έφαγε μάλλον τα Χριστούγεννα και μεταλλάχθηκε ξαφνικά. Δεν ξέρω, πλάκα κάνω. Άλλη θέλω να μου πει. Εντάξει, καλό φαίνεται. Να, δες τον εκεί τον Grinch. Α. Έλα, τον ξέρεις. Εντάξει, δεν το έχω δει, το γνωρίζω όντως. Ναι. Εντάξει. Είναι ωραίο αυτό πάντως. Σαν ένα αρκουδάκι, ρε παιδί μου, μου θυμίζει. Ένα λίγο τρομακτικό αρκουδάκι. Χάζω πραγματάκι, εντάξει. Δεν το έβλεπα. Δεν πλήρωνε εστίρο, α πούμε. Δεν μου αρέσει. Εντάξει. Τώρα θα σα πω σε μια πιο οικογενειακή έτσι και αστεία. Το Ice Age. Πώς το πες, Ice Age. Ice Age, γιατί. A Mammoth Christmas. A Mam. Mam. Mammoth. A Mammoth. 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 Mammoth Christmas. 2011 ταινία. 2011 λοιπόν. Ναι. Μ' αρέσει αυτή η ταινία. Σ' αρέσει. Έχω Ice δει. Δεν ξέρω ποια έχω δει, α πούμε. Νομίζω ότι είναι 2-3. Έχει Ice πολλά. Ναι. Απλά αυτό είναι χριστουγεννιάτικο. Ξέρω απλά ότι είναι ένα. Γύρω στα 5 πρέπει να είναι. Ξέρω ότι είναι ένα. Τι είναι. Πραγματάκι εκεί που κυνηγάει ένα. Πώς λέγεται. Το εκείνο το τέτοιο. Τρώει. Εκείνο το. Ναι. Βελανίδι. Βελανίδι. Αχ, ναι, το βελανίδι. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ταινίες. Νομίζω καλύπτουμε τον κόσμο. Α, ξέχασα να σου πω. Μία ακόμη. Μου δίνει μία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτές οι χριστουγεννιάτικες ταινίες. Δεν γίνεται. Δεν θα δεις καμία από αυτές. Βάλω στοίχημα. Το πολύ να δεις μία-δύο. Εγώ βλέπω. Δεν ξέρω για σένα. Εγώ βλέπω. Λοιπόν, θα σου πω για αυτή γιατί. Μία γιατί έχουμε σήμερα μεγάλους πολλούς τελικούς. Πάτσε πούμε. Λοιπόν, θα σου πω τώρα για τον Fred Claus. Ο Fred Claus είναι ο αδερφός του Santa Claus. Ο Fred. Fred Claus. Ναι. Όμως του γνωστού του Santa Claus. Του γνωστού της οικογένειας των Claus. Ο Στέφανος, εδώ Θεσσαλονίκη, ο Στέφανος Claus. Το Play είναι και Claus. Όχι, εδώ έχουμε άλλο Στέφανο, τόσο ναι. Και για πες τι κάνει αυτός ο Freddy. Φρέντι Κρούγκερ. Μου ήρθε τώρα, ναι, εντάξει. Ναι. Ζηλεύει λίγο το Santa Claus. Τον αδερφό του. Ναι. Τον ζηλεύει. Αυτός τι κάνει, παίρνει δώρα. Είναι από αυτούς τους αδερφούς που ζηλεύουν. Όχι, τίποτα κάνουν. Είναι υπεύθυνος νοξιωτικών. Α, απλά ξέρω εγώ, βγάλανε μια ταινία. Είπαν εντάξει, θα βγάλουμε άλλη με Σάντα, θα βγάλουμε με Φρέντι. Νορμάλ, ακούγεται, εντάξει. Λογικό. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι μια ωραία και αυτή η ταινία. Είναι οικογενειακή, δείχνει λίγο. Παίρνει κάποια μηνύματα. Οπότε μπορεί να τη δει και η οικογένεια, γιατί τα παιδιά μεταξύ τους, ξέρεις, τα μεγάλα αδέρφια με τα μικρά, λίγο υπάρχει μια αντιζηλία. Υπάρχει μια.
Οπότε καλή είναι αυτή, γι' αυτό ήθελα να την αναφέρω. Αν μας ακούνε έτσι οι οικογένειες. Να δουν το Φρέντι δηλαδή. Να δουν το Φρέντι. Σήμερα τι θα δουν. Όχι το γερμανό. Ναι. Σήμερα τι θα δουν όμως. Έχει τελικού σήμερα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Σήμερα έχει πολύ πράγμα. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό θα τα δεις. Να σου πω τώρα κάτι έτσι. Διαβάζω σήμερα ότι είναι ο τελικός του Nomads. Νομάδες. Στον Αντένα, παιδί μου, ξέρεις. Με τον Αρναούτογλου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ. Το βλέπεις. Όχι. Ούτε εγώ. Είχα δει 2-3 επεισόδια τον Οκτώβριο. Ναι. Και ξαφνικά σήμερα διάβασα ότι είναι τελικός. Δηλαδή, το χάσα λίγο το παιχνίδι. Εγώ βασικά δεν ήξερα ότι τελειώνει σήμερα. Έπαθα σοκ όταν το έμαθα. Άρα ούτε εσύ το βλέπεις βασικά. Όχι, όχι. Τύχαινε απλά να κάνω ζάπινγκ, ας πούμε, στη τηλεόραση, αν θα έβλεπα καθόλου. Και το παρακολουθούσα έτσι στο ζάπινγκ. Όχι κάτι τρομερό. Λίγο γρήγορα τελείωσε, μου φαίνεται. Τι ήθελες να κάνει. Όχι, το survivor θυμάμαι κράτησε πολλούς μήνες. Έτσι νομίζω. Βέβαια, γιατί έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Συγγνώμη κιόλας, δεν το κάνω τέτοιο. Το survival, επειδή υπάρχει και ένα αντίστοιχο ρε παιδί μου, ξέρεις, το survival secrets. Τελειώνει. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτό. Μάλλον υπάρχει ακόμη, γιατί το έψιλον δεν ξέρω άμα το. Όχι, το έψιλον υπάρχει ρε παιδί μου, αυτό υπάρχει ακόμα. Δεν έχουμε εκεί δηλαδή νικητή. Συνεχίζει το παιχνίδι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γιατί σήμερα σου λέω έχει τελικό ρε παιδί μου στο Nomads. Τελειώνει το παιχνίδι αυτό με μεγάλη αγωνία. Περιμένουμε ποιο θα κερδίσει. Το περιμένει εσύ. Με πολλή αγωνία, πάρα πολύ. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια από την ώρα που το διάβασα, έχω πάθει, ξέρεις κάτι. Θέλω να νικήσω Μαυρίδης. Τον έχω έτσι ένα. Άχτι. Εντάξει, μου αρέσει ρε παιδί μου. Είναι καλό καρδός φαίνεται. Καλός. Και έχει τελικό επίσης να σου πω στο Sky. Ναι. Πώς λέγεται αυτό το γνωρίζεις. Ποιο? Δεν θυμάμαι ονομασία. Δεν θυμάμαι ονομασία, αλήθεια σου λέω. Εγώ το παρακολουθώ λίγο. Λίγο, όχι πολύ. Πες μου την ονομασία, μην τώρα δεν θυμάμαι. Τι να σου πω, ψέματα. My Style Rocks. Αυτό, My Style Rocks λοιπόν. Και μου ήρθε ένα μήνυμα πριν λίγο. Κλείνω τα χαιρετήματά μου στο Μαρούσι, στον Κώστα τον Αρνάκη. Ο οποίος προτείνει να παίξουμε Ραμόνα να νικήσει. Να στείλουμε και μήνυμα να την υποστηρίξουμε. Όχι, δεν είναι για μήνυμα. Έχουν βγάλει στοιχηματικές εταιρείες την νικήτρια του My Style Rocks. Τρομερά πράγματα. Και ποια είναι η Ραμόνα? Όχι ρε παιδί μου, ποντάρεις με σκοπό να νικήσεις. Εν τω μεταξύ τώρα να αλλάξω λίγο θέμα, μια παρένθεση έτσι. Σήμερα ήταν η φορολοταρία. Okay. Να πει ο κόσμος στο TaxisNet, μήπως κέρδισε κανείς το χιλιάρικο. Α, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι, είναι. Και σήμερα δίνεται και το κοινωνικό μέρισμα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη, συγγνώμη. Λάθος. Μπήκε και αυτό τώρα. Παίρνει πολλά. Πολλά λεφτά θα πάρουμε. Και τώρα που λέμε γι' αυτό, να πούμε λίγο και για κάτι πολύ εορταστικό. Γιατί μπήκανε σε εορταστικό κλίμα έτσι. Για τα καλά πλέον. Ναι, από σήμερα Παρασκευή επιστρέφονται οι άδειες κυκλοφορίας, οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες, τα διπλώματα δηλαδή γενικότερα, όσα πήρανε. Δηλαδή όσοι. Μπήκαν σε χριστουγεννιάτικο έτσι κλίμα. Εντάξει, θα πάρουν να πάνε στο χωριό οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς έχουν μέρες να τρέξουν να περάσουν τα κόκκινα να τα ξαναχάσουν. Ψέματα είναι. Είναι αλήθεια λέω, ναι, τέλος πάντων. Τα επιστρέφω πάντως, βλέπεις τι καλό κράτος που έχουμε. Κοινωνικό κράτος. Μας αγαπάει το κράτος. Πολίτη, εννοείται. Το σκέφτεται για τα Χριστούγεννα. Σου λέει τώρα τα Χριστούγεννα πώς θα πάει στην αγορά ο κόσμος. Να μην τον. Να μην είναι δίπλα στον πολίτη. Υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Α, ενημέρωση, είπα, συγγνώμη. Υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχει το μετρό για παράδειγμα. Γιατί εδώ στην πόλη μας. Εδώ στην πόλη μας ειδικά. Το οποίο ξέρεις τώρα τι έγινε. Ναι, ξέρεις, το μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι ανέκδοτο έτσι. Τρομερό. Δεν υπάρχει λοιπόν μετρό, αλλά γι' αυτό σκεφτήκαν κάτι πολύ πρωτότυπο. Φωτίσαν λοιπόν τους γερανούς. Ναι. Είναι ωραίο, δεν είναι άσχημο. Τρομερό υπερθέαμα έχω να σου δηλώσω. Δηλαδή περνάς και βλέπεις έναν γερανό από πάνω μέχρι κάτω στο λιμάνι. Περνάς εκεί στη Μαρτίου για παράδειγμα και βλέπεις τον γερανό με τα φωτάκια. Γιατί στην Αγνατία δεν έχει δει. Δύο γερανούς ολόκληρους. Μία στην Αγία Σοφία εκεί. Έχουμε γερανούς. Πάρα πολλούς. Δηλαδή τέτοιο στολισμό δεν το περίμενα. Και στο μετρό, δεν σου το είπα και αυτό. Τι? Κάτω, στο μετρό που έχουμε φτιάξει και κυκλοφορούμε με το μετρό κιόλας. Τι σύραγγες εννοείς. Ναι. Τον έχουν στολίσει και αυτόν. Κάτω δηλαδή. Ναι. Είναι και ελεύθερη είσοδος. Κοίταξε, μπορούμε να δούμε λέει, τα αρχαία που έχουν, τι φάση. Σου λέει απλά ότι σε προετοιμάζει, σε προειδεάζει πώς θα είναι. Δεις. Ναι, γι' αυτό που θα δεις και πώς θα είναι τα Χριστούγεννα το μετρό. Εμείς θα το προλάβουμε αυτό κάποτε. Ευελπιστώ πως ναι. Α, εντάξει. Όταν θα είμαι εγώ 80 και εσύ πόσο, 90? Όχι, δύο χρόνια σε περνάω μόνο, να σου θυμίσω. Δεν πειράζει, είπε λίγο να. Εντάξει. Να δώσω χαιρετίσματα
Πού να δώσουμε? Μπορώ να το Μιράτζιο στη Ροδή. Έστειλε χαιρετίσματα, ρε παιδί μου. Να δώσω εκεί πέρα. Χαιρετίσματα και στο Μιράτζιο και στη Ροδή. Να δώσω, Ροδή, ναι. Ροδή. Να δώσω χαιρετίσματα από Άννα Καρόζη στον Τεό και στην Κάθριν στο Λονδίνο. Χαιρετίσματα, ναι. Να δώσω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Εδώ σε ό,τι έχουμε να τα δώσουμε. Χαιρετίσματα φυσικά πάλι να πούμε οικογένειες. Να μην τις χαιρετήσουμε που μας υποστηρίζουν κάθε φορά. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλεις. Δεν θέλω, με κουράσανε. Τι είναι αυτό το πράγμα, θα έχουμε μετά μηνύματα και ξέρεις. Οι φίλοι πάνω απ' όλα. Όσοι θέλουν μηνύματα, τώρα η οικογένεια είναι εντάξει. Η οικογένεια εννοώ και φίλοι, Θάνο, αγαπημένε. Οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε εμείς. Έτσι πως το θύσεις, ναι, ρε παιδί μου. Καλό. Βεβαίως. Πολύ σε καλό. Λοιπόν, και φυσικά στη φανατική ακροάτριά μας, την Γλυκερία. Α. Νομίζω εντάξει. Η οποία έχω να σου πάντα, πω. Ρε, παιδί μου, έχω να σου πω ότι. Μας ακούει. Μας ακούει βέβαια. Γιατί είναι φανατική. Μας στέλνει πολλά μηνύματα. Κανόνισε τώρα να μην μας ακούει και να το λέμε. Όχι, μας ακούει πραγματικά. Πολλά φυλάκια, πολλά φυλάκια. Βέβαια είναι λίγο κατάδεκτη. Ακόμη δεν θέλει να έρθει. Είναι λίγο ντροπαλή. Και δεν θέλει να έρθει για μια επίσης, να δώσω ζητήματα, θα με επιτρέψεις, στη φίλη μου τη Βούλα. Τη φίλη σου τη Βούλα. Βεβαίως. Ξέρει, εκείνη μας ακούει, χαμογελάει τώρα, είμαι σίγουρος. Εντάξει, τώρα να σε πάω σε κάτι άσχετο, επειδή είπα πριν Λονδίνο. Τι? Η Τερέζα Μέη, η πρωθυπουργός της Αγγλίας. Ναι. Πες μου να το ακούσουμε. Βγήκε και είπε πόσα μας φαινότανε. Ναι. Να βλέπαμε, ξέρεις, τον James Bond με πρωταγωνίστρια γυναίκα. Α, μου ακούγεται πολύ καλό. Φαίνομαι για τον ρόλο. James Bond. James Bondina. Δεν ξέρω, λίγο. Με το ίδιο όνομα, James Bond. James Bondina. Α, ποιο γυναικείο, ξέρω εγώ. Ναι. Ξέρω εγώ πώς θα γινόταν το γυναικείο. Δεν ξέρω, αυτοί οι Άγγλοι έχουν μπερδεύσει πολλά πράγματα, πιστεύω. Όπως. Αυτό. Δεν θέλω να το αναλύσω. Αυτό. Δεν ξέρω. Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου. Έχω αρκετά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτές τα είναι λίγο ξέρεις, οι κούλες ειδήσεις. Μ' άρεσε πάντως να λέω. Τι. My name is James Bondina. Όχι, δεν λέει έτσι. My name is Bond, λέει Bondina, James Bond. James Bond. Για Lara Croft μου κάνεις τώρα, James Bond δεν μου αρέσει. Ούτε από εμένα γυναίκα. Πολύ. Lara Croft, αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια που είπα Lara Croft, είδες την Αντζελίνα πως έγινε. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Ανορεκτική. Ναι. Και. Και το παρατηρούν κιόλας. Αυτή που πρέπει, αυτή που πρέπει, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Μα είναι 34 κιλά, το πιστεύεις? Το πιστεύω, το βλέπω. Τον είχα δίπλα μου. Τις προάλλες την είδα. Τις ζήγησες. Όχι, με τα μάτια την. Ναι, την έκοψες. Εν τω μεταξύ, άλλο πάλι τώρα. Σήμερα στην Κοζάνη. Ναι. Μπήκε άντρας μέσα στην τράπεζα. Ναι. Και τι έκανε. Φώναξε ότι εγώ φταίω που σας έδωσα αξία. Και έκανε ο άνθρωπος το πιο normal. Έβγαλε τα ρούχα του. Mm-hmm. Έμεινε γυμνός μέσα λοιπόν. Πολύ φυσιολογικό. Ναι, εντάξει. Λόγω των εορτών, ρε παιδί μου, άνθρωπος, ξέρεις. Πέρασε χριστουγεννιάτικα μηνύματα. Α. Ναι. Εντάξει, μετά ρε παιδί μου ήρθε η αστυνομία του συνέλαβε. Φορούσε κάτι χριστουγεννιάτικο πάνω όχι, του. Όχι. Τα έβγαλε όλα. Τα έβγαλε. Όλα. Ήταν γυμνός στην τράπεζα. Όπως γεννήθηκε. Όπως γεννήθηκε Μανούλη. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, μετά ήρθε η αστυνομία βέβαια. Δηλαδή δεν είχε τίποτα χριστουγεννιάτικο έτσι στο κλίμα. Απλά ήθελε να πει γεια σας, είμαι ο Τάδε. Σας χαιρετάω. Δεν ξέρω πώς σκοπούσε, αλλά. Φορούσε και καμιά καμπαρντίνα. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Δεν μας έχεις καλό ρεπορτάζ. Δεν θα σε κάνω. Τα μισά σου λέω, δεν μπορώ να στα πω όλα. Δεν πειράζει, θα μάθουμε την επόμενη φορά. Θα έχουν καμιά φωτογραφία. Φαντάζεσαι. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, είμαστε τρεις μέρες μετά Χριστούγεννα, έτσι. Θα δώσουμε και δύο φιάλες. Να μην τις ξεχάσουμε, να γιατί ξεχάσαμε λίγο. Αλλά τα μηνύματα έχουμε λάβει, γιατί το έχουμε σε κάθε εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Δύο φιάλες λοιπόν για το Μπορντούρα. Ναι. Μπορείτε να πάτε με την παρέα σας, εννοείται. Το οποίο Μπορντούρα που βρίσκεται. Επταπηρχείο 76. Τα ξέρω. Τα ξέρω φυσικά. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε λίγο χορηγό και επανερχόμαστε. Στους λάτρες του καφέ, της ελληνικής κουζίνας, των κοκτέιλς και του ποιοτικού κρασιού. Με τα Βιλγή 71 και κάθε Παρασκευή live μουσική. Πω, υπέροχο τραγούδι. The Animals, The House of the Rising Sun. Oh, δεν το ξέρω. Όχι, εντάξει, ακουστά γι' αυτό. Δεν ξέρω ονομασίες, ας πούμε αλήθεια. Λοιπόν, για να το κερδίσουν αυτή τη φιάλη, τι πρέπει να κάνουν οι αγαπητοί ακροατές μας. Ένα εισερχόμενο μήνυμα στη σελίδα μας. Ακριβώς. Alter Ego. Ο
official page φυσικά. Official page. Προσοχή από εμείς, ναι, να το πούμε αυτό έτσι εννοείται. Φυσικά μπορείτε να στείλετε και mail στο mail του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων Radio, papakiaelas.org. Έτσι, να μην το πούμε. Βεβαίως. Και να ξεχάσουμε αυτό ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να μοιραστούν μαζί μας οι ακροατές μας. Τα ξεχάσαμε λίγο αυτά. Δεν πειράζει. Ναι, μας ακούνε και από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες που υπάρχουν. Και φυσικά μπορούν να καλέσουν και για οτιδήποτε θέλουν να μας πούνε στο 2313-022-040. Μπορεί να θέλουν να μοιραστούν κάτι οι κροατές μαζί μας. Μπορεί για να θέλουν κάτι να μας πούνε. Αν έχουμε κανένα από Κοζάνη που ήταν στην τράπεζα. Ναι. Να μας δώσει την πληροφορία. Λένε να έχουν βγάλει κανένα υλικό έτσι να μας δώσουν. Δεν ξέρω. Πω, τι καλό. Παιδιά, αν έχετε κάτι τέτοιο δηλαδή, θα είναι υπέροχο. Να δούμε τίποτα. Να έχουμε αρχείο υλικό. Να το πουλήσουμε πρώτοι στο διαδίκτυο. Με τρομάζεις πάλι. Γιατί, με έπιασε το μικρόβιο, δεν κατάλαβες. Ναι, δεν μπορώ να πω τώρα κάτι πάνω στο, εντάξει. Γενικότερα μιλάω τώρα. Όχι, ναι, εντάξει. Για πες. Κοίταξε, σήμερα Παρασκευή, έτσι. Παρασκευή. Θα σου πω το απλό πρόγραμμά μου. Θα πάω σπίτι, να δω το μεγάλο τελικό. Έχω απορία πραγματικά. Ποιον από όλους. Οι νομάδες. Νομάδες. Ναι, ναι, ναι. Έχω μεγάλη απορία. Δεν είπαμε το χθεσινό τον τελικό. Α, χθες είχαμε. Το Ελλάδα έχει τάλεντο. Είστε... Και προχθές είχαμε τον τελικό. Δηλαδή, προχθές δεν είμαι... είχαμε. Α, το Voice. Voice, ναι. Ποιος κέρδισε, δεν είδα. Δεν ξέρουμε τον νικητή, είναι το Voice απλά μόνο για να παίζει. Δεν... Τους νικητές δεν τους ξέρουμε. Εντάξει. Πάντως στο. Εχθές όμως ταλέντο... αλήθεια το είδα, μου άρεσε πάρα πολύ. Τρομερή ομάδα. Mm-hmm. Πώς λεγόταν, Drama House, ή το λέω λάθος. House of Drama. Ναι, ναι, House of Drama. Δεν πειράζει, εντάξει. Τα παιδιά από Θεσσαλονίκη να πούμε. Ήτανε και πολύ χορευτική ομάδα. Τρομερό αυτό που κάνουνε. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Όλες οι μέρες. Έτσι για Νέα Υόρκη δεν θυμίζουν ότι είναι, λες και είναι επαγγελματίες καταρχήν τα παιδιά. Είναι, πραγματικά. Ξέρουμε, εγώ έχω κάποιους γνωστούς εκεί μέσα που γνωρίζω. Δεν ξέρω να σου πω αλήθεια. Και αυτό είναι και στη Θεσσαλονίκη η σχολή χορού που υπάρχει. Και τα παιδιά είναι από εκεί. Αλλά πολύ άψογη. Εμένα μ' άρεσε. Δεν τους είδα στο τελικό. Τους έχω δει και μη τελικό. Ήταν πάρα πολύ καλή. Μπράβο στα παιδιά, ειλικρινά μπράβο. Πήρανε 50 χιλιάρικα πήρανε. 50 χιλιάρικα παρακαλώ. 50 χιλιάρικα, ξέρεις τι είναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Άμα τα βάλεις κάτω, ο Έλληνας μπορεί να αποκτήσει εύκολα εισόδημα από τηλεπαιχνίδια. Δηλαδή, 50 χιλιάρικα. Τα παίρνουν όλα. Γιατί, πας, κοίταξε, πας την Πέμπτη στο. Ναι. Πώς είπαμε, ταλέντο. Mm-hmm. Έλα, δέξει ταλέντο. 50 χιλιάρικα. Ναι. Πας στο Voice, παίρνεις και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Άρα κάνεις καριέρα τραγουδιστή. Μετά από κάνα τρίμηνο, χτυπάς και ένα survivor. Γίνεις ο νέος Ντάνος. Κάνεις και μια εκπομπή μετά. Λίγο αργότερα πας σε ένα. Πώς ήταν αυτά τα Dancing with the Stars. Έγινε star πλέον. Πας στο Dancing with the Stars. Χορεύεις εκεί, ξέρω εγώ. Έχει ψωμί εδώ πέρα στην Ελλάδα, πάντως άμα το δεις. Έχει. Ναι, μπορείς να κάνεις λεφτά, αν το έχει, βλέπεις έχει, έτσι. Ναι. Εγώ δεν θα πηγαίνω βέβαια, αλλά αφού το βλέπεις έτσι. Έχει δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα πάει καλά σε αυτά, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, θα το δεις λοιπόν και σήμερα το δω, τον τελικό. Ναι, να δεν θέλω να το χάσουμε. Ναι, ναι, ούτε ναι, εγώ θέλω να δω τον καλά από το My Style Rocks, να δω ποιος θα κερδίσει. Η Ραμόνα. Θα τραγώ και τα Ραμόνα, Η Τουνή. Τι είναι αυτή, έχει συγγένεια με τους Ραμόνς. Όχι, καμία. Όχι, καμία. Ούτε καν. Ραμόνα, Τουνή, τι είναι αυτό. Τίποτα, άστο. Θα το δει σήμερα και θα μου πει. Εντάξει. Τι ώρα παίζει αυτό, πάλι 9 η ώρα. Δεν ξέρω. Μην μπερδέψω και τα χάσω. Δεν τα ξέρω κανονικά όλα αυτά, αλλά εντάξει. Όπως το δει ο καθένας, αν μας αρέσει εσένα. Λοιπόν, και εγώ νομίζω αυτό θα κάνω σήμερα. Θα πάω σπίτι και αυτό θα κάνω. Να δώσω και τα χρόνια πολλά στον Τάσο Πολατσίδη. Έχουμε τα χαιρετίσματά του. Γιορτάζουν σήμερα, το πούμε έτσι. Οι Αναστασίες και οι. Σωστά. Αναστάσια. Χρόνια πολλά στις Αναστασίες και στους Αναστάσιους. Α, Λούτσιχο. Εντάξει, το είπαμε χρονοκαθυστέρηση λίγο. Να τους δώσουμε χρόνια πολλά, γιατί όσοι έχετε να τους ευχηθείτε και όλες να τους ξεχάσετε. Και να δώσουμε μένει σε λίγο και τις δύο φιάλες. Να τις δώσουμε, να κάνουμε το διαγωνισμό. Βλέπω κιόλας ότι έχουμε και πολλά. Μηνυματάκια. Έχουμε τους τελικούς νικητές. Ήρθε η ώρα. Πώς το κάνεις αυτό? Ωραίο.
Λυμνησιασμένη. Λοιπόν, να τους πω. Βεβαίως. Έχουμε άντρα και γυναίκα. Γυναίκα και άντρα, να μην το λέω τώρα έτσι περίεργα. Η πρώτη νικήτρια είναι η Γεωργία Ιορδανίδου και ο Κλεάνθης Χωραφάς. Καλά το είπα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Να πούμε ότι μπορούν να πάρουν την παρέα του ρε παιδί μου, να πάνε όποτε θέλουν στο μαγαζί. Φυσικά. Και μας καλούν στο 2313-022-040 να τους πούμε τις περισσότερες πληροφορίες για το που θα πάνε, πώς θα πάνε, αν αναρωτιούνται, ή να μας στείλουν μήνυμα στο official page μας. Έχουμε και GPS, παιδιά, εντάξει. Εντάξει, μπορεί τα παιδιά με το ξέρουν. Εντάξει, το πω. Εννοείται. Ωραία, λοιπόν. Πώς νιώθεις πέρα τα Χριστούγεννα, τι θα κάνεις τα Χριστούγεννα? Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω αλήθεια. Τι δεν έχεις σκεφτεί, πού θα πας τα Χριστούγεννα, εδώ θα κάτσεις στη Θεσσαλονίκη? Μπορώ να πάω, κοίταξε, είναι οικογενειακή γιορτή, κατά κύριο λόγο ρε παιδί μου, μπορώ να πάω λίγο στο χωριό όπως ήθιστε. Και από εκεί πέρα, το βράδυ, έξω. Και εγώ στη Θεσσαλονίκη το κόβω. Χαλαρά πραγματάκια. Σας χαιρετάμε. Φτάσαμε τέλος. Ναι, φτάσαμε τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα και μας ακούγατε. Καλά Χριστούγεννα να ευχηθούμε. Καλά Χριστούγεννα να ευχηθούμε. Ραντεβού δίνουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο και δίνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ, ναι, φυσικά. Να κλείσουμε τη χρονιά. Φιλά και πολλά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.